Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η κυρία Όλγα Φυτακουρίδου, είναι επικεφαλής της παράταξης Νέοι Ορίζοντες για την Συντική, διότι τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Φυτακουρίδου έδωσε στη δημοσιότητα δύο δελτία τύπου. Το ένα αφορούσε τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τις ορκομοσίες, την ορκομοσία μάλλον της νέας, του νέου Δημοτικού Συμβουλού. Θα σταθούμε όμως σήμερα στο δεύτερο δελτίο τύπου, που έχει να κάνει με τις απολαβές του Προέδρου της ΔΕΙΑΣΥ, της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Συντικής, οι οποίες από ό,τι διαβάζουμε στο δελτίο τύπου και θα μας πει η κυρία Φυτακουρίδου αν είναι έτσι, έχουν αυξηθεί. Κυρία Φυτακουρίδου, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας κύριε Κώτα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης? Αναφέρεται ότι σε πρόσφατη απόφαση, κατά πλειοψηφία, έχουμε αύξηση του μισθού του Προέδρου. Ακριβώς, στις 21 Οκτωβρίου, οπότε και συνεδρίασε για δεύτερη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣΥ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, με πλειοψηφία πήρε την απόφαση 155 του 2019, με την οποία διπλασιάζεται η αποζημίωση του Προέδρου από τα 855 ευρώ μεικτά στα 1710 ευρώ. Αυτό σημαίνει καθαρές απολαβές, αν βγάλουμε τους φόρους, γύρω στα 1340 ευρώ. Μάλιστα. Εμείς, σε ό,τι με αφορά, γιατί είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣΥ, καταψηφίσαμε την πρόταση. Μάλιστα, εγώ πρότεινα, που σ' όν και καλά ήθελε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Κορονίδης, να αυξήσει την μηνιαία αποζημίωση, ας πήγαινε τουλάχιστον στα 1000 ευρώ για να μην προκαλεί αυτό το τεράστιο ποσό. Παρ' όλα αυτά δεν εισακούστηκα. Τρεις μειοψηφίσαμε, αλλά οι υπόλοιποι θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ σωστό να παίρνει ο Πρόεδρος αυτό το μεγάλο ποσό, το οποίο σημειωτά είναι το μισό της αποζημίωσης του εκάθετη δημάρχου, έτσι. Εσείς... Δεν είναι κάτι δηλαδή παράνομο αυτό η απόφαση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι νόμιμη αυτή η απόφαση? Είναι νόμιμη η απόφαση. Κοιτάξτε να δείτε τι είχε γίνει. Στη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου είχαν γίνει κατακόρυφες μειώσεις σε όλα τα νομικά πρόσωπα, τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου. Το θυμάμαι γιατί και εγώ ήμουν τότε πρόεδρος της ΔΕΙΑΣΥ και ακολουθήσαμε τις επιταγές της πολιτείας όπως μας προέτρεψε να κάνουμε, όπως μας υπαγόρευσε να κάνουμε. Ο κύριος Κορονίδης ήταν τα προηγούμενα 2,5 χρόνια και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣΥ και όντως έπαιρνε τα 855 ευρώ μεικτά. Τώρα, από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια, τυπικά τουλάχιστον, επανήλθε το παλιό καθεστώς το οποίο μπορούσε ο κάθε πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Ίδρυσης και Αποχέτευσης, να παίρνει μέχρι το μισό της μηνιαίας αποζημίωσης του Δημάρχου. Μέχρι. Αν δεν υποχρεώνει κανένας να πάρει το μισό, θα μπορούσε να πάρει αρκετά λιγότερα για να δώσει και το καλό παράδειγμα στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Σημειωτέων ότι ο κύριος Πρόεδρος, σημερινός Πρόεδρος, είναι και δημόσιος υπάλληλος και επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά για αυτό το θέμα μέσα στη συνεδρία, έρχεται να σας πω ότι μου έφεραν ως παράδειγμα όταν διατύπωσα τις εταιρείες μου ότι τόσο παίρνουν οι αντιδήμαρχοι. Ναι, μα οι αντιδήμαρχοι, κύριε Κώτα, είναι αποκλειστικά απασχολημένοι στο Δήμο, ενώ ο συγκεκριμένος Πρόεδρος, όπως και εγώ όταν ήμουν τότε, δεν μπορούσα να είμαι ένα ολόκληρο 8ωρο και στην ΔΕΙΑΣΥ, γιατί ο καθένας μας έχει τη δουλειά του, την οποία δεν παίρνει απαλλαγή. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό υπάρχει και ο τίτλος που έχετε στο δελτίο τύπου, ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό. Ακριβώς. Ναι, το θεωρώ πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, γιατί μπορεί, σας είπα και προηγουμένως, τυπικά να βγήκαμε από το μνημόνιο. Δεν πάγουν όμως οι πολίτες μας, οι δημότες μας να αντιμετωπίζουν μύρια όσα προβλήματα, να μην μπορούν να πληρώσουν ενδεχόμενα τους λογαριασμούς τους και να βλέπουν ξαφνικά τους εγγύητορές τους, τους σταγούς τους, να αυξάνουν κατακόρυφα τις αποζημιώσεις. Από αυτά τα οποία σας είπαν μέσα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προφανώς δεν είναι αντικανοποιημένη, έτσι? Δεν έμεινα ικανοποιημένη σε καμιά περίπτωση, γιατί το επιχείρημα ήταν ότι δουλεύει πολύ. Μα δεν ξέρω κανέναν ο οποίος αναλαμβάνει μία θέση και κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Θεωρώ ότι ο καθένας μας, όταν προτίθεται να αναλάβει και αναλαμβάνει μία θέση ευθύνης,
πρέπει να δείξει τον καλύτερό του εαυτό. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι, δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό εξυπακούεται ότι θα το κάνει. Και στο τέλος-τέλος νομίζω ότι όταν βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία της έκθεσης, αν θέλετε, στους ψηφοφόρους μας, δεν το κάνουμε για να πάρουμε χρήματα, το κάνουμε ακριβώς για να προσφέρουμε. Ας δώσουμε το καλό παράδειγμα. Μάλιστα. Αυτό το θέμα το θέσατε εσείς στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Κώστα, με την έννοια απλά ότι... Απλά προς συζήτηση, μήπως θελήσουν εκεί να δώσουν κάποιες απαντήσεις οι υπεύθυνοι. Γιατί δίνουν απαντήσεις στα άλλα πράγματα για να δώσουν απαντήσεις σε αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος, αν του γινόταν η ερώτηση, θα παρέπεπε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΕΣΥ ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ΔΣ της επιχείρησης για να αποφασίσει τα του οίκου του. Έτσι, ούτως ή άλλως, το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη ΔΕΙΕΣΥ δεν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Μάλιστα. Είναι δηλαδή καθαρά μια απόφαση της ΔΕΙΕΣΥ. Κατά τα λοιπά, πώς λειτουργεί η επιχείρηση εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, και αυτά υπόθηκαν. Επειδή εσείς διατελέσατε στο παρελθόν, ναι, επί Δημαρχίας Καρύδα πρόεδρος, οπότε έχετε μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στην αποχέτηση. Κοιτάξτε, είχα εικόνα τότε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μια απλή εικόνα. Είμαστε ακριβώς στην αναζήτηση για να δούμε πώς ακριβώς πάει η επιχείρηση. Όταν τέθηκε το ερώτημα, το σηκώνει η επιχείρηση αυτό το βάρος, δεν πήραμε μια σαφή απάντηση για το αν το σηκώνει. Και στο τέλος-τέλος, τι θα πει το σηκώνει? Δηλαδή θα κόψουμε από κάπου αλλού για να δώσουμε στον πρόεδρο να παίρνει 1710 ευρώ μεικτά? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο κύριος Κουρονίδης θα έπρεπε να το σκεφτεί διπλά και τριπλά πριν το αποφασίσει, γιατί, παραλαμβάνω, αποτελεί πρόκληση. Προς ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης, την παρακολουθούμε από κοντά. Ελπίζω να μην δούμε πράγματα τα οποία θα μας δημιουργήσουν θέμα και ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά. Δεν είναι κάτι όμως που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή με σιγουριά, γιατί είμαστε ακριβώς στην αποτύπωση της κατάστασης. Εμείς να σας ενημερώσω, κύριε Φεδεγκούρη, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της επιχείρησης τις επόμενες ώρες, να έχουμε και την δική του απάντηση όσον αφορά το δελτίο τύπου που έχετε αποστείλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.